Και φαντάζομαι ότι το έχετε ακούσει πολλές φορές. Ιδίως πιο παλιά, πιο πολλές φορές. Βλέπετε ταινίες από παλιά. Βέβαια. Τώρα μ' αρέσουν πιο πολύ. Και τώρα μ' αρέσω και εγώ πιο πολύ από ό,τι μου άρεσε παλιά, γιατί παλιά δεν μου άρεσε. Όταν ήμουν όμορφη και νέα, δεν μου άρεσε. Είχατε ξεκινήσει σαν οι αδερφές Μπρόγερ. Μάλιστα. Που φτιάξατε τη δική σας ιστορία, ξεχωρίσατε με αυτό που κάνατε, με τα κοστούμια σας. Αλλά κάναμε πολλά έξοδα. Είχαμε όλα τα κοστούμια δικά μας. Και αυτά που φοράγατε στις ταινίες. Όλα. Βέβαια. Ήταν τα ρούχα μου, αυτά που φόραγα όταν βγαίναμε με τον Κώστα. Και πηγαίναμε από εδώ και από εκεί, σε ωραία μέρη, τον αγαπημένο μου. Αυτό είναι υπέροχο. Τον λατρευτό μου. Τον λατρεύω. Και τον θαυμάζω. Δεν θέλω κανείς να μου πει ποτέ κάτι για τον Κώστα. Μπορώ να σας πω ότι τώρα τον αγαπάω πιο πολύ. Από τότε που ήσασταν παντρεμένοι. Ναι. Είχατε χωρίσει όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα. Από τότε είχατε αυτή τη σχέση. Εντάξει, στην αρχή δεν ήταν τόσο, αλλά ποτέ η Σάντρα και κανείς δεν πήρε είδηση ότι εμείς οι δύο θα χωρίσουμε ή χωρίσαμε. Κανείς. Και η Σάντρα δεν το κατάλαβε. Και αν δεν της το έλεγε μία συμμαθήτρια στο σχολείο, δεν θα το είχε καταλάβει και πολλά χρόνια μετά. Ισχύει ότι τότε μπορεί να σας παίρνανε τηλέφωνο και να σας λέγανε διάφορα για τον κύριο Βουτσά, ότι μπορεί να... Γύρναγε λίγο. Αυτά σίγουρα. Ναι, με παίρνανε και τη νύχτα και μου κάνανε και πλάκες. Τα αρνιότανε όλα. Εγώ μου λέει, δεν είμαι πιστός. Ο πιο πιστός που υπάρχει είμαι εγώ. Πόσα χρόνια μείνατε παντρεμένοι? Μείναμε 7 χρόνια παντρεμένοι. Τόσο μετά εσείς παντρευτήκατε ξανά. Μάλιστα. Ο δεύτερός μου άντρας ήταν δημόσιος υπάλληλος. Είχε καλή θέση, αλλά εντάξει, δεν μπορούσε. Παρόλα αυτά. Αισθανόμουν ότι έχω δίπλα μου τον πιο πλούσιο άντρα που υπάρχει. Ήταν δύσκολο όταν έφυγε από δίπλα σας? Πολύ δύσκολο. Φοβόμουν να οδηγήσω, φοβόμουν να... Και μου είχε ψιλομείνει αυτό να μην θέλω να βγω και το βράδυ. Είχα πάθει σοκ. Νομίζω το μόνο πράγμα που διαφωνείτε με τον κύριο Βουτσά είναι ότι λέει την ηλικία του. Συμφωνώ απολύτως. Τότε δεν μου λέει. Δεν σας είχε πει την ηλικία του την κανονική? Όχι. Τότε. Έχετε πει παλιότερα πόσα χρόνια έχετε διαφορά? Ναι. 11-12. Μπορεί και 12, αφού λέει ψέματα. Το πιο ακραίο που μπορεί να έχει κάνει κάποιος για να σας πλησιάσει? Μία φορά λοιπόν, δουλεύαμε σε ένα κέντρο αργούτσικα και έρχεται δύο. Ο ένας μας λέει λοιπόν ότι υπάρχει κάποιος, ήταν ντυμένοι στρατιωτικά, σαν λοκατζίδες, κάτι τέτοιο. Και λέει, ένας λέει από το... στρατόπεδο, το έσκασε και έχει μανία μαζί σας και πρέπει να θέλει να σας βρει και φοβόμαστε μην τυχόν και αυτά και πρέπει όπου πηγαίνετε να μας παίρνετε ένα τηλέφωνο να ξέρουμε που είσαστε ώστε αν εμφανιστεί αυτός να επέμβουμε.